Ο στόχος της παραμονής και της συμμετοχής στα play-off της Α2 υδατοσφαίρης των ανδρών επετεύχθη για τον Όφη, ο οποίος νίκησε με 9-6 τον Ναυτικόμηλο Ρεθύμνου στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και κατέκτησε την τέταρτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα του Μάκη Βολτηράκη δυσκολεύτηκε αρκετά πάντως από τους Ρεθυμνιώτες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στα play-out. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, όμως από το τρίτο οκτάλεπτο και μετά οι τυπικά φιλοξενούμενοι επέβαλαν το παιχνίδι τους, εκμεταλλεύτηκαν τα κενά στην άμυνα του Νορ και προηγήθηκαν με 3-6. Από εκεί και μετά είχαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη. Πιστεύω ότι είμαστε με στους στόχους που θέσαμε την αρχή, να μείνουμε στην κατηγορία σίγουρα και να μπούμε στον όμιλο της ανόδου. Θεωρώ ότι τώρα όμως αρχίζει ένα άλλο σκοπός, δηλαδή έχουμε βάλει σκοπό να παίξουμε καλά, να το ευχαριστηθούμε και όπου φτάσουμε. Δηλαδή δεν θα κατέβουμε στους αγώνες μόνο και μόνο σαν για να τελεστεί και η διαδικασία, αλλά για να καταφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ούτως ή άλλως ο Όφη έχει δείξει φέτος ότι χαίρεται τα παιχνίδια που παίζει. Αυτό νομίζω ότι είναι δικό σας επίτευγμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, διότι τα παιδιά, όπως έχουμε πει, δεν είναι επαγγελματίες. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, άρα εφόσον το αγαπάνε πρέπει να το χαίρονται κιόλας. Αλλά εκτός από αυτό το ότι η χαρά που νιώθουν στο παιχνίδι, έχουν και βλέψεις και στόχους. Είναι παιδιά με φιλοδοξίες και νομίζω ότι μέχρι στιγμής το έχουν αποδείξει και συγχαρητήρια στα παιδιά. Οπότε πιστεύω ότι θα δούμε έναν άλλο Όφη στα επόμενα παιχνίδια. Ικανοποιημένα από την πρώτη ομάδα δεν μπορούμε να είμαστε. Η ομάδα δεν έχει πάει καλά βάσει των δυνατοτήτων που έχει. Φέτος όλη τη χρονιά αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε τώρα προς το τέλος να τα επιλύσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες εμφανίσεις, τα τελευταία 4 παιχνίδια, μας έχουν δώσει μια αισιοδοξία, γιατί είμαστε τελείως διαφορετικοί σε σχέση με τον πρώτο γύρο, ας πούμε, και την αρχή. Νομίζω ότι η ομάδα σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά της, παίρνουμε τους ρόλους μας και θεωρώ ότι στο play-out θα είμαστε αρκετά αξιοπρεπείς. Τα 8 λεπτά ήταν 0-2, 2-1, 1-3 και 3-3. Από τον Όρο, Φράγκος πέτυχε 3 γκολ και από 1 Σταυρουλάκης, Ασουμανάκης και Παναγιωτάκης. Από τον Όφη, ο Βασιλάκης και ο Γεωργόπουλος πέτυχαν 3 γκολ, ο Κλήμος 2 και ο Λονταράκης 1. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων από την πλευρά του νίκησε το Σάββατο με 9-5 τον Ελυσιακό και προκρίθηκε ως δεύτερο στα play-off.